Όχι στη μετατροπή του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Χανίων σε πειραματικό, λένε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί που σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από την Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βρισκόμαστε εδώ γιατί αντιδρούμε στην κατάργηση οποιοδήποτε υφιστάμενου λυκείου της πόλης. Σαφέστατα είμαστε υπέρ της ίδρυσης ενός πειραματικού λυκείου, αλλά όχι με κατάργηση κάποιου άλλου υφιστάμενου λυκείου. 6 μήνες πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας αναζητά τώρα λύση για τους πρώτους αποφύτους του πειραματικού γυμνασίου Χανίων. Μια λύση που σε κάθε περίπτωση θα είναι πρόχειρη και προσωρινή και που στην παρούσα φάση προκαλεί αναβρασμό στις σχολικές κοινότητες όχι μόνο του Δευτέρου Γενικού Λυκείου, αλλά και άλλων υποψηφίων λυκείων για μετατροπή τους σε πειραματικά. Αυτό από τη στιγμή που ιδρύθηκε πειραματικό γυμνάσιο έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός για το πειραματικό λύκειο, το που θα στεγαστεί. Όχι να φτάνουμε στο παραπέντε, Δεκέμβρη μήνα, να ψάχνουμε το Σεπτέμβρη οι απόφοιτοι της τρίτης γυμνασίου του πειραματικού που θα πάνε. Αυτό είναι ανίκουστο. Η ίδρυση πειραματικού λυκείου, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί κτίριο για τη στέγασή του και τη στιγμή που όλα τα σχολεία της πόλης είναι κορεσμένα, θα επηρεάσει την ομαλότητα σε εκατοντάδες παιδιά που με βάση την γεωγραφική κατανομή θα φοιτούσαν στο δεύτερο γενικό λύκειο της Οδού Κοραή. Στα ήδη κορεσμένα λύκεια της Αμπεργίας του Κουμπέ και της Νέας Χώρας, είναι αδύνατο να χωρέσουν τα παιδιά του Δευτέρου Γυμνασίου, τα 97 παιδιά του Δευτέρου Γυμνασίου, γιατί έχουν ήδη 25 και 27 τμήματα. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποιο σκεπτικό θα χωρέσουν τα υφιστάμενα υπόλοιπα λύκεια τα παιδιά του Δευτέρου Γυμνασίου ή του Πέμπτου Γυμνασίου. Αυτή τη στιγμή στα σχολεία των Χανίων η κατάσταση είναι εκρηκτική. 52 τμήματα κάνουν μάθημα σε αίθουσες προκάτ σε όλο τον νομό. Τα άλλα τόσα τμήματα στεγάζονται σε ανήλιαγα και ακατάλληλα κτίρια και αίθουσες. Κοροϊδία υπάρχει στην Κίσαμο, στο Μουσικό κλπ. Υπάρχει ένα εκρηκτικό πρόβλημα σχολικής στέγης. Φαντάζεστε λοιπόν ένα κλείσιμο ενός σχολείου, τι θα επιφέρει σε όλη την κοινωνία των Χανίων, όχι μόνο στα παιδιά και στους γονείς, αλλά πιστεύουμε συνολικά στην κοινωνία των Χανίων. Δεν θα δεχτούμε όχι μόνο το δεύτερο γέλ, για οποιοδήποτε γέλ ή σχολείο αποφασίσουν να στεγάσουν το πειραματικό λύκειο, θα μας βρουν μπροστά τους. Η λύση της συστέγασης του πειραματικού λυκείου με το πειραματικό γυμνάσιο με περιορισμό στον αριθμό των τάξεων της πρώτης γυμνασίου και με εσωτερικές αλλαγές φαντάζει για την ώρα ως η μόνη ρεαλιστική και άμεσα υλοποιήσιμη. Οι ευθύνες είναι όλων οι οποίοι εμπλέκονται, είναι κάτι που έπρεπε να έχει προβλεφθεί, είναι κάτι που από τη στιγμή που ξεκίνησε το πειραματικό γυμνάσιο θα έπρεπε να ξέρουν πού θα είναι το πειραματικό λύκειο το οποίο θα το υποδεχτεί. Η σχολική κοινότητα της Κοραή πάντως προειδοποιεί πως δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή του δεύτερου γέλ σε πειραματικό, ακόμη και αν αναγκαστεί να καταφύγει σε ακραίες κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε υπέρ της λύσης του κλεισίματος ή των καταλήψεων σχολείων, αλλά αν στις 8 Γενάρη το θέμα δεν έχει κλείσει, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε τα σχολεία της Κοραή και το Λυκείο και το Γυμνάσιο και όπου πάει. Δεν γίνεται δηλαδή την ανεπάρκεια, θα είμαι απόλυτα σαφής, είναι ολιγορία των αρμοδίων φορέων, είναι ανεπάρκεια σχεδιασμού, έλλειψη σχεδιασμού, ολιγορία και αυτή την ολιγορία δεν γίνεται να την πληρώνουν τα παιδιά μας. Κλίμα αμφιβολίας για το σχολείο που θα τους υποδεχτεί επικρατεί και στη σχολική κοινότητα του πειραματικού γυμνασίου. Μαθητές που πριν από 3 χρόνια επέλεξαν το νεοσύστατο τότε σχολείο, σήμερα βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, χωρίς να γνωρίζουν πού θα βρεθούν στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.